κυρία Αξιόγλου, βρίσκεστε στην Τρίπολη, στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Να μας πείτε δύο λόγια για την εδώ παρουσία σας και βέβαια πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις στα πολιτικά δρόμενα. Εμείς σήμερα έχουμε μια όμορφη βραδιά που βρισκόμαστε όλοι μαζί για να κοιταχτούμε στα μάτια, να ζεσταθούμε ο ένας από την παρουσία του άλλου, να συζητήσουμε για τα πράγματα που πετύχαμε όσο ήμασταν στην κυβέρνηση, παραλήψεις, λάθη και να δούμε και την επόμενη μέρα και να πάρουμε και δυνάμεις για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Συνολικά σε όλη τη χώρα πραγματοποιούμε από το καλοκαίρι και μετά μια μεγάλη διαδικασία για τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Ο κόσμος προσέρχεται σε αυτές τις συνελεύσεις, τις εκδηλώσεις. Φαίνεται ότι ο προοδευτικός κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος ακουμπά τις προσδοκίες του στο ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία και πραγματικά ελπίζω ότι μπορεί να υπάρξει σύντομα μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο που να βάζει τους εργαζόμενους στο επίκεντρο, να σέβεται τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα, αλλά και να έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοί είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους συζητάμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Από την άλλη, δεν μπορεί από τη συζήτησή μας να λείπει και μία αναγνώριση της παρούσας πολιτικής κατάστασης. Κατά την άποψή μας, από το καλοκαίρι και μετά τους 7 μήνες αυτής της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βιώνουμε ένα μείγμα ανεπάρκειας σε πολύ κρίσιμα ζητήματα, όπως τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και του προσφυγικού, ακροδεξιά στροφής, όπως είναι κυρίως τα ζητήματα της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, αλλά και ο νεοφιλελευθερισμού σε ό,τι αφορά ιδίως την συμπίεση των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών. Με μία δόση έτσι επαρχιωτικού τύπου νεοφιλελευθερισμού, καθώς αυτή η συμπίεση εργατικών δικαιωμάτων, μισθών και προστασίας του κόσμου της εργασίας πραγματοποιείται παράλληλα με συγκεκριμένα δώρα σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Αυτό είναι το πλαίσιο που βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά μας και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια συνταγή, μια στρατηγική που γνώρισε η χώρα και ήταν αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Άρα είναι μια στρατηγική η οποία επιμένει δεν πρέπει να επαναληφθεί. Κυρία Κτσόγλου, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Εδώ στην τοπική κοινωνία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μια μεταρρύθμιση που κλεισθένει, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι, στον οποίο έκανε κάποιες αλλαγές. Και αυτή τη στιγμή οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση ουσιαστικά αποδίδουν τα πάντα τα κακώς κειμένα στην απλή αναλογική. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Εντάξει, είναι πολύ συνηθισμένο. Δεν είναι μόνο στο τοπικό επίπεδο, είναι και στο κεντρικό πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί όλη αυτή την περίοδο να ταυτόχρονα οτιδήποτε κακό δεν μπορεί να διαχειριστεί να το αποδώσει στο ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε καλό επιτυχάνει να το καρποθεί ως δικιά της προσπάθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν νομίζω πως είναι και πολύ ρεαλιστικό. Δηλαδή, ο καθής καταλαβαίνει ότι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, για παράδειγμα, διαμορφώθηκαν, δεν μπορούν να διαμορφωθούν μέσα σε 5 μήνες. Έτσι, η ανάπτυξη, οι αναπτυξιακές της δυναμικές, το κλείσιμο των αξιολογήσεων, η έξοδος από τα μνημόνια, οι μειωμένες αποδόσεις των ομολόγων, τα πράγματα που συντελέστηκαν πριν το καλοκαίρι του 19 και φυσικά συνεχίζονται. Και αυτό είναι καλό που συνεχίζονται. Δεν θα είμαστε εμείς σε μια θέση αντιπολιτευτική που θα λέει ότι η οικονομία καταβαραθρώνεται ενώ μπορεί να πηγαίνει καλά. Σε ό,τι αφορά την απλή αναλογική όμως, εμείς επιμένουμε και νομίζω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, ότι η απλή αναλογική είναι το μόνο σύστημα το οποίο μπορεί με σχετικά ρεαλιστικό τρόπο να αποδώσει την λαϊκή βούληση. Δηλαδή να είναι πιο ακριβής, ένα πιο ακριβές σύστημα στο τι τελικά ο κόσμος θέλει και στο τι τον εκφράζει. Οποιοδήποτε άλλο σύστημα στην πραγματικότητα νοθεύει τη λαϊκή βούληση. Το επιχείρημα που ακούγεται συχνά είναι το επιχείρημα της μη κυβερνησιμότητας, της μη λειτουργίας. Αυτό δεν είναι αληθές όμως, διότι στην πραγματικότητα δεν αφέθηκε ούτε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Άλλες δυναμικές διαμορφώνει. Δηλαδή είναι διαφορετικό να ξέρουν και οι πολιτικές δυνάμεις και ο κόσμος ότι ψηφίζουν και καλούνται να δουλέψουν με ένα πλαίσιο απλής αναλογικής. Διαμορφώνονται συνενέσεις και άλλες δυναμικές και είναι εντελώς διαφορετικό να έχει συστήματα τα οποία δίνουν πόνους, τα οποία δεν κάνουν την καθαρή αποτύπωση της λαϊκής βούλησης. Άρα, σαν να προοικονομεί η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό θα είναι ένα μη λειτουργήσιμο σύστημα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι να μην υπάρξει αυτό το σύστημα για να μπορέσει να εγκαθιδρύσει δικές της στέρεες
είτε κυβερνήσεις στο κεντρικό πολιτικό, είτε κυβερνήσεις στο αυτοδιοικητικό πεδίο. Νομίζω όμως ότι η πραγματικότητα είναι ότι και ο ίδιος ο κόσμος και οι ίδιοι οι πολίτες απαιτούν ένα σύστημα το οποίο περισσότερο θα αποδίδει τη βούλησή τους και όχι ένα σύστημα το οποίο τελικά θα τη στρεβλώνει. Βρίσκεστε στην Αρκαδία και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση, κυρίως στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπουλης, με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? Συνολικά η διαχείριση που επιφύλαξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΗ ήταν μια εξαιρετικά προβληματική διαχείριση. Εννοώ κυρίως τον νόμο που ψηφίστηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Εκεί τι έκανε συνοπτικά, εκχώρησε, ξεπούλησε δίκτυα σε ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι εντελώς διαφορετικό και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Είναι εντελώς διαφορετικό να προχωράς στην ιδιωτικοποίηση της εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να διαμορφωθεί ένας ανταγωνισμός και να παρέχεται ένα καλύτερο τελικά και πιο φτηνό προϊόν στην πολίτη, και είναι εντελώς διαφορετικό να ξεπουλάς το ίδιο το δίκτυο. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το αντιστρατευόμαστε πλήρως και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν, ότι το δίκτυο είναι δημόσιο αγαθό. Δεν μπορείς να το εκφορείς μονοπωλιακά σε έναν ιδιώτη. Ένα πρόβλημα λοιπόν που είχε το νόμος της Νέας Δημοκρατίας και διαχείριση ήταν αυτή. Το δεύτερο άμεσο ήταν ότι με το που εξελέγησαν, οδήγησαν σε μια αύξηση των τιμολογίων των καταναλωτών. Η αύξηση των τιμολογίων επιβαρύνει και τα χαμηλά και τα μεσαία νοικοκυριά, κάτι που δεν είχε συμβεί όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και σε συνθήκες μνημονίου, και κάνει τους πολίτες να αποστρέφονται το δημόσιο, τη δημόσια παροχή του προϊόντος. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό τη στιγμή που αυξάνονταν τα τιμολόγια, την ίδια στιγμή ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνούσαν στα σπίτια των ανθρώπων και έλεγαν: είδατε τι αυξημένα τιμολόγια έχει ΔΕΗ, μήπως να έρθετε σε ιδιώτη πάροχο. Καταλαβαίνετε πως μπορείς δηλαδή με μια πολιτική να στρέψεις αμέσως στην ενίσχυση της ιδιωτικής παροχής του προϊόντος. Το τρίτο ήταν ότι είχε μια ευθεία επέμβαση στα εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή ήρθε με νόμο και κατήργησε την υφιστάμενη συλλογική σύμβαση εργασίας για τους νέους εργαζόμενους. Άρα ουσιαστικά έριξε αμέσως τα επίπεδα των μισθών των νέων εργαζομένων και δημιούργησε δύο ταχύτητες εργαζομένων. Και το τέταρτο είναι ότι δεν προχώρησε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στην απολιγνητοποίηση. Η απολιγνητοποίηση είναι κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να λάβει χώρα. Αυτό το λένε ακόμη και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε βάθος ετών, το οποίο να έχει και μια σειρά μέτρων προστασίας για τις τοπικές κοινωνίες που στηρίζονται σε αυτό το έργο και για τους εργαζόμενους. Και αυτό δεν έχει γίνει. Άρα σας παρέθεσα, ας πούμε, τέσσερα πολύ χαρακτηριστικά προβλήματα του τρόπου που διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα της ΔΕΗ. Κυρία Ψόγλου, την ώρα που διαβάζω, συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο της Προοδευτικής Συμμαχίας. Οι 53, οι 51, οι 21 βουλευτές. Την ίδια ώρα, βήμα-βήμα, λέει ένας κόσμος, όλο το δίκτυο προστασίας, όλη η δικιά σας νομοθεσία, σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι παιδεία, είτε είναι υγεία, είτε είναι εργασιακά, κάτι που προσπαθεί από τον αυτό το πρόβλημα ψηλώνεται. 7 μήνες για να καταθέσετε μια τροπολογία. 7,5 συν 7,5. Τι θα γίνει πέρα από τα ισοκομματικά και πέρα από το συνέδριο? Ο κόσμος θέλει να δει αυτό το 32% να αντιπολιτεύεται κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Μέχρι τα εγγένεια στην Πρωθυπουργός με το μυστήρι στο Ηράκλειο έχει γίνει μια δουλειά από την οποία σου πήρε νωρίτερα. Δεν είδαμε καμία απάντηση τι είναι αυτή η ιστορία. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Πότε θα κάνει τα αντιπολίτευση όπως πρέπει να γίνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα. Θέλω να έχετε υπόψη σας, ή αν το παλιώς, θεωρώ ότι κανείς θα πρέπει να έχει υπόψη μου, και ότι υπάρχει και ένα πολύ δεδομένο τοπίο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, αντιπολίτευση ασκείται, και ασκείται και σκληρή αντιπολίτευση, ιδίως εντός του κοινοβουλίου, σπανίως προβάλλεται. Ιδίως σε ό,τι αφορά κορυφαία ζητήματα όπως είναι τα εργασιακά, που είναι μια κόκκινη γραμμή για εμάς, και νομίζω πως είναι και ένα πεδίο που με πολύ μεγάλη καθαρότητα αποδεικνύει τις διαφορετικούς δρόμους Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ασκείται σκληρή αντιπολίτευση. Και έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία κινείται μεθοδικά σε ένα καθημερινό ξύλωμα όλων όσων χτίστηκαν το προηγούμενο διάστημα για την προστασία του κόσμου της εργασίας. Και για τον μισθό,
και για τις συλλογικές συμβάσεις και για τους εργαζόμενους στις εργολαβίες και για την προστασία της προλύσης. Ξυλώνονται όλα αυτά μεθοδικά μέρα με τη μέρα και αυτά αναδεικνύονται από το ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά και εντός του Πληροβουλίου και εκτός και στις επαφές με συνδικάτα και σωματεία που έχουμε καθημερινά. Ως μείζωνα ζητήματα τα οποία πρέπει να υπάρχει και μια συνολική κοινωνική αντίσταση πέρα από την κοινοβουλευτική αντίσταση. Η θέση μας δεν είναι ότι πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε πολυσυεργία του αντιπολιτευτικού μας έργου, επειδή παράλληλα υπάρχει και μια διαδικασία διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκοπός της διεύρυνσης είναι η ενίσχυση της φωνής αυτής απέναντι στη λέλαπα της Νέας Δημοκρατίας, λέλαπα ενός ό,τι αφορά ιδίως τα εργασιακά, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Δεν μπορεί να είναι η διεύρυνση και η εσωτερική μας διαδικασία τροφοπέδι στην άσκηση της αντιπολίτευσης. Έτσι. Είναι σαν να χάνουμε το σκοπό μας, σαν να χάνουμε το σημείο αναφοράς. Όλη η δουλειά της ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας είναι για να ασκήσουμε καλύτερη αντιπολίτευση, για να οργανώσουμε πιο γρήγορα την επιστροφή μιας προοδευτικής παράταξης στη διακυβέρνηση, για να ισχυροποιηθούμε, όχι για να κοιτάμε εσωτερικά και να έχουμε μια ομφαλοσκόπηση η οποία θα μας κάνει πιο αδύναμους. Νομίζω πάντως πως αυτό δεν συμβαίνει. Παρόλες τις αδυναμίες μας, δεν έχει καταστεί τροχοπέδι η εσωτερική διαδικασία στην άσκηση της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και τέλειοι. Θέλει δουλειά ακόμα. Μην ξεχνάτε όμως ότι όλα τα κόμματα, όταν έχουμε εθνικές εκλογές, όταν έχουμε ως στόχο, ενώ κάθε κόμμα το οποίο έχει ως στόχο τη διακυβέρνηση και ητάται στο στόχο αυτό, ακολουθεί και μια περίοδος αναστοχασμού εσωτερικών διαδικασιών, εσωτερικών συστήσεων, δηλαδή αυτό είναι ως ένα βαθμό φυσιολογικό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν πρέπει με τίποτα να μας αποτρέψει, να μας εμποδίσει στο να ασκούμε σκληρό αντιπολιτευτικό έργο, εξάλλου το 32% των πολιτών αυτό αναμένει από εμάς. Κυρία Τσόγλου, καθώς οδεύεται για το συνέδριο του Δήμου και 7 μήνες μετά τις εκλογές, θα θέλατε επιγραμματικά να μας πείτε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές? Πολλοί λόγοι. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση και είναι πολλοί παράγοντες που μπορούν να έχουν οδηγήσει σε αυτό. Εμείς στα όργανα μας συγκροτημένα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, την έχουμε κάνει και θα κάνουμε και έναν απολογισμό στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, ήδη από τη ΔΕΦΤΟ Σεπτέμβρη είχε με ειλικρίνεια τοποθετηθεί σε αυτά τα ζητήματα. Θα μπορούσα έτσι να σταχυολογήσω. Πρώτα απ' όλα θα πω κάτι που νομίζω ότι είναι απλό, αλλά εμπολής εκφράζει και το συνέστημα του κόσμου. Οι Έλληνες πολίτες είχαν υποστεί μια πολύ μεγάλη συμπίεση την περίοδο 2010 μέχρι το 2015. Δηλαδή όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στη διακυβέρνηση, βρήκε ήδη μια κοινωνία πολύ ταλαιπωρημένη, που είχε υποστεί πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, σε δικαιώματα, με πολύ μεγάλη ανεργία και πολύ έντονες φορολογικές επιβαρύνσεις. Ο κόσμος δεν είναι ανάγκη να μπει σε μια διαδικασία ότι τα πράγματα, ότι το τρίτο μνημόνιο για παράδειγμα ήταν ελαφρύτερο από το δεύτερο ή το πρώτο, ότι εντάξει η Νέα Δημοκρατία μας έκοψε πολλές φορές τις συντάξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ τις προστάτευσε, ότι ο κόσμος πολλές φορές συγκρίνει τις ανάγκες του σε μεστότα χρόνο με το τι λαμβάνει από την πολιτική που ασκείται. Και αν οι ανάγκες του δεν ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιούνται πλήρως, ιδίως όταν είναι και κουρασμένος και δεν έχει άλλη ανοχή, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Και τη δυσαρέσκειά του την εκφράζει στο κυβερνόν του, δεν την εκφράζει στην αντιπολίτευση. Άρα θεωρώ ότι μια εξήγηση που εμπολής αποδίδει την κατάσταση ήταν αυτή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πολλά βήματα μπροστά, αλλά δεν πρόλαβε να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου όπως θα τις περίμενε, δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης. Και άρα σε μια σύγκριση αναγκών και υλοποιήσιμης πολιτικής είχαμε λιγότερα αποτελέσματα από αυτά που θα περίμενε κανείς. Υπήρχαν και άλλα ζητήματα, για παράδειγμα μην ξεχνάμε ότι ήμασταν σε μνημόνιο μέχρι το καλοκαίρι του 2018, άρα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης, οικονομικής ανακούφισης έλαβαν χώρα από εκεί και πέρα, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2018 και μετά δεν πρόλαβαν πολλά να εμπεδοθούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Το δεύτερο πακέτο των θετικών μέτρων
λόγω εξωτερικών συνθήκων ήρθε σε μια στιγμή, ενώ αυτό με τη 13η σύνταξη, με τη μείωση του ΦΠΑ, ήρθε σε μια χρονική στιγμή λίγο πριν τις εκλογές, με αποτέλεσμα πολλοί να θεωρήσουν ότι αυτό ήταν ένα προεκλογικό δώρο και δεν ήταν πραγματικό μόνιμο μέτρο ελάθμισης και άρα να μην το βιώσουν ως τέτοιο. Άλλοι παράγοντες που είχαν να κάνουν με μέτρα της προστασίας του περιβάλλοντος που θα τα περίμεναν να είμαστε πιο επιθετικοί. Το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών που η Νέα Δημοκρατία έπαιξε και ένα παιχνίδι πολύ κακό, ξυπνώντας δεξιά τα ανακλαστικά και λέγοντας ψέματα στον κόσμο και άρα οδήγησε και σε ένα διαχωρισμό των πολιτών, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Σειρά λοιπόν πραγμάτων, σειρά παραγόντων μπορεί κανείς να δει. Και οπωσδήποτε θεωρώ το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που οδήγησε, ενώ είχαν γίνει αρκετά έργα από την πλευρά μας, να μην αυτά προβάλλονται. Επίσημη αποτίμηση των πραγμάτων έχει γίνει. Πιστεύω ότι η κοινωνία έχει αντιληφθεί. Εσωτερικές διαδικασίες έχουμε κάνει, αλλά. Η κοινωνία έχει αντιληφθεί τους λόγους τους οποίους αναφέρεται η επικαλύστηση. Κοιτάξτε τώρα, αν αυτά που λέω εγώ είναι αυτά που θα έλεγε κάθε πολίτης, θεωρώ ότι πολλά από αυτά που είπα βρίσκονται στα στόματα των πολιτών. Τουλάχιστον οι δικές μου επαφές με τον κόσμο, έτσι γυρνάω όλη την Ελλάδα, κάνω περιοδίες. Ακούω κατά κύριο λόγο αυτά που σας ανέφερα. Κυρίως αυτά τα ζητήματα ακούω. Δηλαδή, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική ελάφρυνση που ήρθε αργά και δεν πρόλαβα να τη νιώσω πολύ καθαρά. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ότι δεν ακούστηκε λόγω και τη κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με μια καθαρότητα το έργο μας και θέση μας. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον διχασμό που επήλθε στην κοινωνία λόγω της διαχείρισης από τη Νέα Δημοκρατία της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι μερικά πολύ χαρακτηριστικά πράγματα που ακούω από τους πολίτες.